Τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα κερδίζουν έδαφος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή για μια μεγαλύτερη δημοσιονομική και πολιτική ενοποίηση. Όμως ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας υποστηρίζει πως αυτό ακριβώς χρειάζεται η Ευρώπη αν θέλει να τελειώσει η κρίση. Ο Πιερ Κάρλο Πάντοαν, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, είναι μαζί μου εδώ στις Βρυξέλλες, καλεσμένος της εκπομπής The Global Conversation. Πιερ Κάρλο Πάντοαν, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλές διασώσεις μελών της Ευρωζώνης. Τι πιστεύετε για την πορεία του ενιαίου νομίσματος? Το ενιαίο νόμισμα είναι πολύ ισχυρό σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από 3 χρόνια. Από τότε που ξέσπασε η ελληνική κρίση, έχουμε κάνει εντυπωσιακή πρόοδο. Έχουμε ενισχύσει τους θεσμούς και ιδιαίτερα τον τραπεζικό τομέα. Όμως θα έχουμε πάει καλύτερα και στον τομέα της ανάπτυξης, όπως και στη δημοσιονομική συνεργασία. Μπορεί να επιβιώσει στη σημερινή του μορφή? Ποιες μεταρρυθμίσεις πιστεύετε πως είναι απαραίτητες? Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και να οδηγηθούμε σε ένα κοινό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε οι τράπεζες που κινδυνεύουν να μην οδηγηθούν στα βράχια. Όμως πρέπει να ενισχύσουμε τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης. Οφείλουμε να εφαρμόσουμε μια πιο ενεργητική δημοσιονομική πολιτική, η οποία θα πρέπει να είναι πολύ πιο φιλική προς την ανάπτυξη. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στο ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης. Αν όμως εξετάσουμε το ρυθμό ανάπτυξης της Ιταλίας, θα δούμε ότι από την εισαγωγή του ευρώ δεν τα πάτε και πολύ καλά. Μήπως το ευρώ μοιάζει με ζουρλομανδία που πνίγει την ανάπτυξη? Η απάντηση είναι όχι όταν συμπληρώνεται από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην Ιταλία με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης. Προσπαθούμε ακόμη να συνδέσουμε την Ευρωζώνη με την ενιαία αγορά. Με άλλα λόγια, είμαστε υπέρ της μεγαλύτερης ενσωμάτωσης στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Κάποτε υποστηρίξατε το διορισμό Υπουργού Οικονομικών της Ευρωζώνης. Πείτε μας με δύο λόγια, τι εξουσίες θα έχει ένας τέτοιος υπουργός? Ένας τέτοιος αξιωματούχος θα πρέπει να ασχοληθεί με τους κοινούς μας πόρους, με αυτό που εγώ αποκαλώ ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. Η μετανάστευση είναι ένα παράδειγμα. Η μετανάστευση απαιτεί μια πανευρωπαϊκή στρατηγική. Στόχος μας δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Το ζήτημα είναι η δημιουργία καλύτερων συνθήκων στις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Αν βοηθήσουμε τις τοπικές οικονομίες ώστε να αναπτυχθούν, αν δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στους ντόπιους, τότε δεν θα διασχίσουν τη θάλασσα, δεν θα ρισκάρουν τη ζωή τους. Υπάρχει και κάτι ακόμη. Πρέπει να προετοιμάσουμε την Ευρώπη ώστε να καλωσορίσει και να ενσωματώσει τους μετανάστες. Με δεδομένη την αύξηση του ευρωσκεπτικισμού σε πολλές χώρες, μήπως είναι επικίνδυνη η μεταφορά περισσότερης δύναμης σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Δεν νομίζετε ότι απλώς ρίχνουμε λάδι στη φωτιά του ευρωσκεπτικισμού? Είναι εύκολο και μάλλον δελεαστικό να κατηγορεί κανείς την Ευρώπη. Όμως είναι επίσης σημαντικό οι ευρωπαϊκές προκλήσεις να λαμβάνουν ευρωπαϊκές απαντήσεις. Αν μελετήσουμε την ιστορία μας, θα δούμε ότι η Ευρώπη έχει ενσωματώσει μεγάλα μεταναστευτικά κύματα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους. Αυτό που λέω μακροπρόθεσμα αφορά και τους μετανάστες. Και αυτό απαιτεί ευρωπαϊκή και όχι εθνική στρατηγική. And this requires European, not national responses. Πώς στηρίζετε αυτό? Αν κοιτάξετε τα εκλογικά αποτελέσματα σε ορισμένες χώρες, πιστεύετε πως οι πολίτες συμφωνούν με αυτό που λέτε? Οι δημοσκοπήσεις και τα εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με ένα οικονομικό μοντέλο που παράγει ανεργία, ύφεση και όχι ανάπτυξη. Πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την πορεία. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να πετύχει περισσότερη ανάπτυξη και να προσφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη ευημερία. Τα καταφέραμε στο παρελθόν, μπορούμε και στο μέλλον, αρχίζοντας τώρα. Θέλω να επιστρέψω στο θέμα της Δημοσιονομικής Ένωσης. Είστε εδώ στις Βρυξέλλες για να δώσετε μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο ULB. Ο πρόεδρος της Bundesbank, Jens Weidmann, διαφωνεί. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν τεράστια εμπόδια σε μια τέτοια ένωση και δεν βλέπει καμία πολιτική βούληση ώστε να ξεπεραστούν. Ποια είναι η απάντησή σας? Θα ήθελα να επιστρέψουμε στο παρελθόν.
Πολλές φορές όσα πετύχαμε θεωρούνταν ακατόρθωτα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ενιαίο νόμισμα για ακόμη μια φορά. Θυμάμαι όσα υποστήριζαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλα τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της άποψης ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει, όχι να κοιτάξει προς τα πίσω. Αν πάμε προς τα πίσω και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δεν το αρνούμε. Αν λοιπόν πάμε προς τα πίσω, τότε θα παράγουμε ένα αρνητικό σοκ, όχι μόνο σε κάποιους οργανισμούς, αλλά στο σύνολο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οπότε πρέπει να πείσουμε τους πολίτες. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς λειτουργεί το ταμείο που δημιουργήσατε με στόχο τη στήριξη του τραπεζικού σας συστήματος? Διαθέσατε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αρκετά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτά είναι κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα. Οι ιδιωτικές τράπεζες, ο ιδιωτικός τομέας και οι ασφαλιστικές εταιρείες, Ιταλοί αλλά και από άλλες χώρες, συγκέντρωσαν τους πόρους για να στηρίξουν την ανακεφαλαιοποίηση του Ιταλικού τραπεζικού συστήματος. Υπάρχουν ακόμη πόροι που κατευθύνονται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μια αγορά που παραμένει στάσιμη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια που είναι. Ναι, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ναι. Επίσης, η κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα που θα επιταχύνουν σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για να ανακτήσουμε τα επισφαλή δάνεια. Μειώνουμε τον χρόνο από αρκετά χρόνια σε λίγους μήνες. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία θα παράγει αποτελέσματα, ισχυρά αποτελέσματα, καθώς προχωρούμε προς τα εμπρός. Όμως πιστεύετε πως τα 5 δισεκατομμύρια είναι αρκετά? Αυτός είναι ένας μηχανισμός για να ξεκινήσουμε. Είναι ένα εργαλείο δουλειάς. Όταν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, θα βελτιωθεί και το κλίμα στην αγορά. Φυσικά τίποτα δεν εμποδίζει τον ιδιωτικό τομέα. Οι επιχειρηματίες μπορούν να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια. Οπότε αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί. Και αν αυτή η στρατηγική δεν αποδώσει, ποιο είναι το σχέδιο Β για τη διάσωση των τραπεζών της Ιταλίας? Η στρατηγική αυτή θα λειτουργήσει και το σχέδιο Β δεν είναι ακριβώς σχέδιο Β, ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, αφού εφαρμόζουμε μια σημαντική διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία βαθιάς αναδιάρθρωσης. Σύντομα θα έχουμε ισχυρότερες αλλά και λιγότερες τράπεζες. Έτσι θα είναι σε θέση να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές και στη συνέχεια να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Αυτό ήδη συμβαίνει. Τελευταία μου ερώτηση. Η χώρα σας έχει μεγάλο πρόβλημα με την ανεργία των νέων. Περίπου το 40% των νέων είναι άνεργοι. Τι λέτε σε αυτούς τους νέους που είναι έντονα δυσαρεστημένοι με αυτή την κατάσταση? Τι θα έλεγα στους νέους ανθρώπους? Τους λέω να δούνε τους αριθμούς. Μεταρρυθμίζουμε την αγορά εργασίας. Έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 400.000 θέσεις σε μόνιμη βάση. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο περισσότερες δουλειές, αλλά έχουμε καλύτερες δουλειές με καλύτερες συνθήκες. Σήμερα υπάρχει προοπτική για τους νέους. Πράγματι, η ανεργία των νέων, έχετε δίκιο, είναι πολύ υψηλή. Όμως έχει αρχίσει να μειώνεται. Αυτό δεν συνέβαινε για πολλά χρόνια. Οπότε βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας φάσης. Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους νέους ανθρώπους. Νομίζω πως πολλοί νέοι σύντομα θα μπορούν να συγκεντρώσουν χρήματα και να αγοράσουν ένα σπίτι. Αυτό είναι σημάδι εμπιστοσύνης. Αυτό δείχνει πως είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Pier Carlo Padoan, Italian Finance Minister, thank you very much for being with us. Thank you.